τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον γνωστό εφοπλιστή και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από χθες. Ανακοίνωσε και πάλι την υποψηφιότητά του. Είχε εκλεγεί πρώτος την προηγούμενη φορά. Το κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη. Καλώς ορίσατε, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω τη συνέντευξή μας από την επικαιρότητα. Καταρχήν να πω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνεται από το 2014. Σωστό. Και την προηγούμενη πάλι μαζί την είχαμε κάνει εδώ. Τότε είχαμε συζητήσει για τα πάντα και σήμερα θα συζητήσουμε για τα πάντα. Ξεκινάω από την επικαιρότητα λοιπόν και ξεκινάω από την πρόσφατη αντιπαράθεσή σας με τον Πέτρο Κόκαλη. Ποιος είναι ο λόγος της αντιπαράθεσης? Εσείς είχατε συμπορευθεί μαζί στα δημοτικά πράγματα του Πειραιά. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τον Πέτρο Κόκαλη, ούτε υπάρχει κανένας λόγος για μένα να κάνω βόλτα σε κανάλια, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε εφημερίδες, σε sites και να κατηγορήσω τον Πέτρο Κόκαλη. Και ούτε ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, γιατί δεν έχει καμία αξία. Ο Πέτρος Κόκαλης ήταν μαζί μας επειδή μας το είχε ζητήσει και σε εμένα και στο Γιάννη τον Μόραλη ο πατέρας του, ο Σωκράτης ο Κόκαλης, προκειμένου να έχει ένα αντικείμενο απασχόλησης στην καθημερινότητά του. Καθώς είχε αποτύχει στις επιχειρήσεις του πατέρα του και στον Ολυμπιακό από τον οποίο τον απέπεμψε ο Σωκράτης ο Κόκαλης, καθώς επίσης και από τον Εραστέχνη Ολυμπιακό που δυστυχώς άφησε πίσω τουλάχιστον 7 εκατομμύρια χρέη, τα οποία εμείς καλύψαμε. Δεν έχω να πω κάτι. Εγώ θέλω να ευχηθώ υγεία και καλή πορεία στον Πέτρο. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια φαινόσασταν, κύριε Μαρινάκη, να είστε σε πλήρη σύμπνοια με τον Σωκράτη Κόκαλη. Και μάλιστα, πρέπει να πω κι εγώ σαν Ολυμπιακός, ότι χαιρόμασταν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, διότι βλέπαμε τον προηγούμενο πρόεδρο με τον σημερινό πρόεδρο να είναι σε σύμπνοια, να είναι μαζί. Πώς έφτασαν οι σχέσεις? Γιατί έφτασαν σε σημείο ρήξης? Κοιτάξτε, το μοναδικό κοινό στοιχείο με τον Σωκράτη Κόκαλη ήταν η διαδοχή στην διοικητική ηγεσία του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, εγώ ούτε γιγαντώθηκα επιχειρηματικά μετά την ανάληψη της διοίκησης ΠΑΕ, αφού δεν είχα και δεν έχω καμία δουλειά με το ελληνικό δημόσιο, εκμεταλλευόμενος τη δυναμική της ομάδας και του κόσμου, ούτε διαπλέχθηκα με οποιοδήποτε κόμμα, με οποιοδήποτε πολιτικό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μου δραστηριοτήτων. Οι δουλειές μου, όπως ξέρετε και όπως το ξέρουν όλοι, είναι στο εξωτερικό, έχουν να κάνουν με την παγκόσμια ναυτιλία, με το αμερικάνικο χρηματιστήριο, με κολοσσούς στο εξωτερικό. Στον Ολυμπιακό, όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010, βάζω χρήματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το καλοκαίρι του 2010, στον Ολυμπιακό έχουμε πληρώσει στο ελληνικό δημόσιο για φόρους, ΙΚΑ και εισφορές πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ένα λεπτό καθυστέρηση, χωρίς κανένα διακανονισμό και είμαστε μια εταιρεία πρότυπο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και σας λέω και πάλι, χωρίς να έχω εγώ οποιαδήποτε σχέση και δουλειά με το ελληνικό δημόσιο. Άρα, το 2010, σας θυμίζω, ενεργοποιηθήκαμε μαζί με τους συνεργάτες μας αποφασιστικά για να βγάλουμε τον Ολυμπιακό από μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο στην ιστορία του. Παραλάβαμε ένα Ολυμπιακό με τεράστια οικονομικά ανοίγματα και τις δομές του υποδιάλυση. Και φυσικά, ούτε ο ίδιος ο Σωκράτης Κόκαλης δεν ήταν διατεθειμένος εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης που βίωνε η χώρα να βγάλει την ΠΑΕ τότε από την αδιέξοδο. Άρα, χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη μου για την ομάδα, έβαλα με το καλημέρα 60 εκατομμύρια προκειμένου να καλύψω τα ανοίγματα που βρήκαμε, αλλά και να δρομολογήσω άμεσα νέες επιτυχίες, κάτι που συνέβη από την πρώτη κιόλας χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μάλιστα με όλα τα συστήματα τότε απέναντί μας. Και σας υπενθυμίζω ότι ο τότε μεγάλος μας αντίπαλος Παναθηναϊκός είχε την πιο ακριβή ομάδα της ιστορίας του όλων των εποχών, προερχόμενη μάλιστα από εκείνη την περίοδο από τον Ντάμπλ. Τώρα, βέβαια, το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν τα λέγατε αυτά τόσο καιρό. Γιατί αυτά λέγονται τώρα? Τα ενεργοποίησε η υποψηφιότητα του Πέτρου Κόκαλη στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, κάθε άλλο. Ήταν και κάτι αναμενόμενο, εμείς το ξέραμε,
και ήταν κάτι το οποίο δεν μου έκανε καμία απολύτως εντύπωση. Όπως σας είπα νωρίτερα, σεβόμενος απόλυτα την ιστορική συνέχεια, δεν μίλησα ποτέ για την καμένη γη που κυριολεκτικά παραλάβαμε. Να σας πω ενδεικτικά ότι η οικονομική κατάσταση που συναντήσαμε τότε στον Ολυμπιακό, την εποχή του Σοκράτη Κόκαλη, ήταν πολύ χειρότερη από εκείνη της ΑΕΚ όταν έπεσε με τεράστια χρέη στην Τρίτη Εθνική ή του Παναθηναϊκού μετά τη διάλυση της πολυμετοχικότητας. Αποφάσισα, ή μάλλον αναγκάστηκα να το κάνω, όταν πια αναδείχθηκε σε όλο το μεγαλείο η απόλυτη σύνδεση του Σοκράτη Κόκαλη με τα κέντρα και τα συμφέροντα που αντιμάχονται τον Ολυμπιακό. Από τη μία, η συμπόρευση και η ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, επιμερών του οποίου οι εταιρείες Κόκαλη έχουν λάβει δημόσια έργα, προμήθειες περισσότερα από 750 εκατομμύρια, αλλά και κάτι άλλο. Ένα σφιχταγκάλιασμα, μπορώ να πω, με τον Δημήτρη Μελισανίδη, μέσω της εμπλοκής της Ιντραλότ στον ΟΠΑΠ, όπου υπέγραψε πρόσφατα και 3 χρόνια συμβόλαιο, αλλά και επίσης στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον, νεπλάκησε η κατασκευή του η Ιντρακάτη εταιρεία του κ. Κόκαλη. Το αντάλλαγμα για όλα αυτά ήταν η παραχώρηση υπό μορφή δανεισμού, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ενός ανθρώπου, το δεξί χέρι για χρόνια του Σοκράτη Κόκαλη, το Θωμά Μητρόπουλο, στον κύριο Μελισανίδη και στην ΑΕΚ, και νωρίτερα και στον κύριο Σαββίδη, προκειμένου να δρομολογήσει την επόμενη μέρα στην ΕΠΟ και την ελληνική διαιτησία. Αυτό, για να μην γελιόμαστε πλέον, πρέπει να έχει γίνει με μια ξεκάθαρη εντολή από τον Σοκράτη. Ο Θωμάς Μητρόπουλος και η παρέα του μας έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τα τελευταία χρόνια και οπωσδήποτε αυτό το πληρώσαμε. Ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να έχει συμβεί, αλλά δυστυχώς για ορισμένους ανθρώπους το χρήμα και το συμφέρον είναι βασιλιάς. Άρα είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και πιστεύω ότι στο τέλος για άλλη μια φορά θα βγούμε νικητές. Τώρα, κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, ήμουν πάντα ειλικρινής και είμαι πάντα ειλικρινής απέναντι στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το ίδιο κάνω και τώρα. Τιμώ πρώτος από όλους την ιστορία της ομάδος. Ωστόσο, θα πρέπει να σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και να δείχνουν με τις πράξεις τους ότι ο Ολυμπιακός είναι υπεράνω χρημάτων και πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Τώρα βέβαια πολλοί σας κατηγορούν ότι έχετε συνδέσει τον Ολυμπιακό, τον έχετε πολιτικοποιήσει, τον έχετε συνδέσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο σύλλογος θα έπρεπε να είναι έξω και μακριά από την πολιτική. Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι αν ένας σύλλογος στην Ελλάδα είναι μακριά από οποιοδήποτε κόμμα, από οποιοδήποτε κυβέρνηση, είναι Ολυμπιακός. Και θα σας το εξηγήσω με γεγονότα. Όταν ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010, είχαμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου. Σας θυμίζω, είναι γνωστά από τις τηλεοράσεις, από τις εφημερίδες, για την παράθεση που είχαμε τότε με τον κύριο Γερουλάνο, τον αρμόδιο υπουργό, και τον κύριο Πιτσαξή. Μεγάλη αντιπαράθεση. Μετά είχαμε μια δεύτερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πάλι με το ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω μια πολύ μεγάλη κόντρα που είχαμε με τον Αντώνη Σαμαρά, που ξεκίνησε πάλι από τον Ολυμπιακό. Και σήμερα, τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρει πλέον όλος ο κόσμος, για αυτή τη μεγάλη αντιπαράθεση. Άρα, γιατί γίνεται αυτό όλο αυτό? Γιατί πιστεύω ότι βλάπτονται τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά με την Ελλάδα, δεν έχω κανένα συμφέρον, άρα μπορώ ελεύθερα να έρθω σε μια αντιπαράθεση με οποιοδήποτε κόμμα, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άρα, αν υπάρχει non-πολίτικα, υπάρχει μέσα στον Ολυμπιακό και μπορούμε να το αποδείξουμε. Να πω όμως εδώ, Πρόεδρε, ότι εγώ θυμάμαι ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημα της θητείας της κυβερνητικής του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια καλή σχέση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην κυβέρνηση. Και ανάμεσα σε εσάς και με τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Και το θυμάμαι από μέσα.
διότι υπενθυμίζω, ίσως το έχουν ξεχάσει πολλοί από τους ακροατές μας, ότι εκείνη την περίοδο ο Βαγγέλης Μαρινάκης ετοίμαζε τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ επρόκειτο να συνεργαστώ, είχε ανακοινωθεί ότι θα συνεργαστώ με τον τηλεοπτικό σταθμό και θυμάμαι ότι υπήρχαν και επαφές με στελέχη της κυβέρνησης σε καλό κλίμα. Όπως βέβαια και με στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά με τα στελέχη της κυβέρνησης ήταν σε καλό κλίμα οι επαφές. Τι άλλαξε, τι μεσολάβησε και οι σχέσεις επιδεινώθηκαν με αυτό το ραγδαίο τρόπο? Το 2016 προκυρήθηκε ως γνωστόν ο διαγωνισμός για τις 4 τηλεοπτικές άδειες. Ήταν μια διαδικασία που θεωρούσα ήταν δίκαιη, γιατί πίστευα ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα οι καναλάρχες θα πρέπει να πληρώνουν για τις συχνότητες που διαθέτουν. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι τον Γενάρη του 2016 είχε αναλάβει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε μια εντελώς αντίθετη άποψη και είχε έρθει σε μεγάλη αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα γι' αυτό. Εγώ τότε υποστήριζα αυτή τη διαδικασία και θεωρούσα, όπως σας είπα νωρίτερα, ότι ήταν μια δίκαιη διαδικασία και ήθελα να λάβω μέρος. Είχαμε μια άριστη σχέση τότε με τον κύριο Παπά, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και με τον κύριο Τσίπρα, αφού ό,τι έκανε ο κύριος Παπάς, και εδώ του βγάζω το καπέλο, ενημέρωνε πάντα τον πρωθυπουργό. Αν χρειαζόταν να δώσει μια απάντηση για ένα θέμα, απευθυνόταν ως έμπιστος συνεργάτης, δίχως δεύτερη σκέψη, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, και αυτό, ξέρετε, ήταν κάτι που πραγματικά εκτιμούσε έναν άνθρωπο. Ήθελαν λοιπόν πάση θυσία την επιτυχία αυτού του διαγωνισμού και την αναγνώριση της θεσμικότητας και της νομιμότητας του διαγωνισμού. Όταν λοιπόν πλειοδοτήσαμε στον διαγωνισμό, και σας θυμίζω ότι και οι άλλοι πεθαρματιστές ήταν ο Αντένα του κύριου Κυριακού, ο Σκάι του κύριου Αλαφούζου και ο κύριος Καλογρίτσας, όπως θυμάστε. Μια λοιπόν μέρα πριν καταθέσουμε την πρώτη δόση και την ίδια μέρα, ο κύριος Παπάς στο τηλέφωνο μου μετέφερε την επιθυμία του και του ίδιου και του μεγάλου, όπως έλεγε, του Πρωθυπουργού, να πληρώσουμε και να είμαστε οι πρώτοι το ποσό της πρώτης δόσης των 26,3 εκατομμυρίων ευρώ που μας αναλογούσε. Και παρόλο που το πρόβλημα ήταν πως ήταν θολό το τοπίο σχετικά με το χρόνο επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση που ακυρωνόταν ο διαγωνισμός, εκκρεμούσε το ΣΤΕ, και όπως τελικά συνέβη, εμείς τελικά παρόλα αυτά πληρώσαμε το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου το ποσό των 26,3 εκατομμυρίων ευρώ και μας ευχαρίστησαν. Μάλιστα θυμάμαι την ίδια μέρα είχε πληρώσει και ο κύριος Αλαφούζος. Άρα λοιπόν τα χρήματα αυτά τότε ήταν πεντακάθαρα, αφού είχαν ελεγχθεί εξονυχιστικά από τους αρμόδιους φορείς, και όχι μόνο τα 26,3, αλλά για όλο το τίμημα που ήταν κοντά στα 75 εκατομμύρια. Και τότε δεν υπήρχε καμία υπόνοια περί βρώμικους χρήματος, όπως βγαίνει σήμερα και λέει ο κύριος Παπάς. Σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι που τότε χαρακτήριζαν αψεγάδιαστο τον φάκελο. Και σήμερα θα σας κάνω και μια άλλη αποκάλυψη, κύριε Χατζηνικολάου. Εκτός από αυτό, μου ζήτησε λοιπόν τότε και μια άλλη χάρη ο κύριος Παπάς. Ναι, η οποία αποτελούσε και αίτημα του Πρωθυπουργού, όπως με έλεγε ο κύριος Υπουργός, να συναντήσω τον κύριο Καλογρίτσα, ο οποίος και πράγματι ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να του καταβάλω υπό μορφή δανεισμού το ποσό της πρώτης δόσης των 20,5 εκατομμυρίων ευρώ για να πληρώσει και ο ίδιος την πρώτη δόση. Άρα δεν μ' είχαν... Δηλαδή σας ζητούσαν να πληρώσετε και τα χρήματα, Καλογρίτσα? Υπό μορφή δανείου για να τον βοηθήσω για να έχουν ένα κανάλι. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή είχα επισκεφτεί και τον κύριο Παπά επανειλημμένες φορές, και όχι μόνο εγώ και οι άλλοι καναλάρχες, στο γραφείο του, όπως
και στο γραφείο μου, όπως είχε έρθει, υπήρχε δελτίο τύπου γι' αυτό, δεν ήταν κρυφά ραντεβού ή στο σπίτι μου ακόμα. Ήταν κάτι το οποίο μου το ζήτησαν. Εξήγησα στον κύριο Λογρίτσα ότι είχα όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν μπορούσα να το πράξω. Και βλέπετε ότι όχι μόνο ήταν ευχαριστημένοι με τα χρήματα του Μαρινάκη για το δικό του κανάλι, ήταν ευχαριστημένοι να δώσει και άλλα χρήματα ο Μαρινάκης στον κύριο Καλογρίτσα για να αποκτήσει άλλο κανάλι, που κακά τα ψέματα αυτό το κανάλι το χτίζανε μέσα στο Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να βγει, και προκαλώ τώρα κιόλας τον κύριο Παπά να βγει και να διαψεύσει αυτό που λέω. Και ο κύριος Τσίπρας, γιατί ήταν, όπως σας είπα, ενημέρος. Άρα, αυτούς να ρωτήσετε από τι άλλαξε. Πιστεύετε ότι ξεκίνησε η κακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μας είχε χρησιμοποιήσει στο να νομιμοποιήσει αυτό το διαγωνισμό. Είχαμε έναν φάκελο, γιατί τα δικά μας κεφάλαια, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν ελεγχθεί από τους μεγαλύτερους λεκτικούς οργανισμούς όλο τον κόσμο. Όταν έχεις να κάνεις με το Αμερικανικό Χρηματιστήριο, όταν έχεις άλλη εταιρεία που είναι στον Nasdaq και συγμένη, όταν έχουμε κάνει δουλειές και συνεταιρισμούς με εταιρείες κολοσσούς, και μας έχουν ελέξει, και μας έχουν ελέξει τράπεζες, και μας έχουν ελέξει, όπως σας είπα, ότι οι μεγαλύτεροι οργανισμοί της Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ευρώπης, ακόμα και της Κίνας, γιατί πρόσφατα που κάναμε μια μεγάλη δουλειά με την Diamond S και βγήκε στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο πριν από 2 εβδομάδες, ένας από τους μεγαλομετόχους είναι και το μεγαλύτερο επενδυτικό φαντ στην αθλία της Κίνας. Οπότε, ξέρετε, έχουμε ελεγχθεί από παντού και συνεχίζουμε μια ανωδική πορεία, και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι κανείς δεν έχει να πει τίποτα κακό για τις επιχειρήσεις μας, και έχουμε αυτό που λέμε ένα φανταστικό reputation, το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες δουλειές. Αλλά ας επανέλθουμε στο δικό μας θέμα. Σας λέω και πάλι και τους προκαλώ, τα εκατομμύρια του Μαρινάκη στο τέλος του 2016 ήταν πεντακάθαρα, τους βοηθούσε να νομιμοποιήσουν το διαγωνισμό, και όχι μόνο αυτό, μου ζήτησαν, σας λέω και πάλι, υπομορφή δανεισμού να βοηθήσουμε τον κύριο Καλογρίτσα για να μπορέσει να πληρώσει τη δόση και να αποκτήσει ένα κανάλι. Τι έγινε ξαφνικά? Σας πω εγώ τι έγινε, για να μην γελιόμαστε, και πλέον πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, ότι όταν αργότερα, σχεδόν ένα χρόνο, ούτε ένας χρόνος, 6 μήνες μετά το τέλος του 2017, συζητάγαμε για τον ΔΟΛ, για το Βήμα, τα νέα και το NGR, δεν δέχτηκα να βάλω, όπως μου το είχαν ζητήσει, διευθυντές, τους οποίους ήταν της αρεσκίας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ συνηθίσει να μην είμαι ούτε μπροστινός, ούτε φερέφωνο. Σε όλες τις δουλειές είμαι εγώ, δεν κρύβομαι, και μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει σε ό,τι έχουμε κάνει, και όποιος έχει συνεργαστεί μαζί μας έχει μόνο καλές κουβέντες να πει. Σας ζητούσαν τότε να τοποθετήσετε πρόσωπα της αρεσκίας τους στη διεύθυνση των εφημερίδων? Σωστά, σωστά. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να γίνω ούτε Ιβάν Σαββίδης, ούτε μπροστινός, ούτε λαγός. Και δεν κατηγορώ κάποιον άνθρωπο. Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε επιχειρηματίας κάνει τις επιλογές του. Αυτά έχω να σας πω, τα οποία για μένα είναι συγκλονιστικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τόσο καιρό, ξέρετε, έκανε υπομονή στο να μην βγω και να τα ξεκαθαρίσω όλα αυτά, αλλά με την ευκαιρία
που μου δίνετε σήμερα. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει επιτέλους να ακούσει την αλήθεια. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Έχω εκατοντάδες μηνύματα με ερωτήσεις, σχόλια. Όταν επιστρέψουμε θα σας ρωτήσω για ένα θέμα που πρέπει να πάρει απάντηση. Είναι το θέμα των δικαστικών περιπετειών σας και θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Και προσκεκλημένος ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πολύ γνωστός εφοπλιστής, που είναι πλέον και σε αυτές τις δημοτικές εκλογές υποψήφιος με τον συνδυασμό του Γιάννη Μόραλη για το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: Χατζηνικολάου, δεν τολμάς να ρωτήσεις για τα δικαστικά. Δεν ρωτάς για τα στημένα παιχνίδια, δεν ρωτάς για τον Ουρουάν. Ρωτάω λοιπόν και για τα δύο. Τι γίνεται με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και πώς εξελίσσονται και ποια είναι η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη απέναντι σε όλα όσα έχουν διατυπωθεί εναντίον του τα τελευταία 2-3 χρόνια. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης που να μην έχει αντιληφθεί πλέον ότι είμαι προσωπικά στοχοποιημένος από την κυβέρνηση σε καθημερινή βάση, όσο δεν ήταν ποτέ άλλοτε οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των εναντίον μου κατηγοριών έχει καταρρεύσει. Και όπου τυχόν απομένει η κρίση της δικαιοσύνης, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα δικαιωθώ. Άλλωστε, όπως συνηθίζουν να λένε, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μας παρηγορεί, είναι ότι το φως πάντα νικάει το σκοτάδι, τη μαύρη προπαγάνδα και το ψέμα. Άρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα και δεν μπορεί να λέει κάθε μέρα ότι δεν είναι ελέφαντας. Αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι κωμικοτραγικά, αλλά και είναι και κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω ούτε να συγχωρήσω ορισμένους ανθρώπους που παίζουν καθημερινά καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις σκευωρίες. Δεν έχουμε ούτε μία σχέση, εδώ έχουν τελειώσει δικαστήρια, τεράστιες έρευνες γύρω από όλα αυτά και το όνομά μου δεν υπάρχει πουθενά. Άρα όλο αυτό καταραίει και σας, ειλικρινά σας μιλάω ότι και δεν με απασχολεί καθόλου και δεν με αγγίζει. Εγώ θα πρέπει να κοιτάξω τη δουλειά μου, θα πρέπει να κοιτάξω το μέλλον, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά, όλο αυτό το σκοτάδι δεν με αγγίζει και ούτε θα μείνω σε αυτό. Τώρα, σας κατηγορούν, Πρόεδρε, και, ναι. Και κάτι άλλο. Έχω προσφύγει, ναι, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εναντίον του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, του κ. Τζανακόπουλου, του κ. Κοντονή και του κ. Καμένου. Και αναμένουμε σύντομα, γιατί αυτό έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, και αναμένουμε σύντομα τις αποφάσεις. Αν αυτή η κυβέρνηση μείνει μέχρι τον Οκτώβριο, ίσως θα είναι και η πρώτη φορά που θα βγει καταδικαστική απόφαση για ενεργεία πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και σας λέω ότι το μόνο που πρέπει να κάνω, γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις, είναι να προχωράμε δυναμικά μπροστά. Τώρα σας κατηγορούν ότι μαζί με τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό αγοράσατε και μίντια, πήρατε και εφημερίδες και ραδιόφωνα και site και τώρα ετοιμάζετε κανάλι, διότι η φιλοδοξία είναι να γίνει το Έλληνας Μπερλουσκόνη. Τι απαντάτε σε αυτό? Είχα απαντήσει και πριν από 5 χρόνια που έλεγαν τα ίδια για τον Έλληνα Μπερλουσκόνη, ότι εγώ είμαι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης από τον Πειραιά και δεν προσδοκώ σε κανενός είδου δουλειά από το ελληνικό δημόσιο. Έχω βαρεθεί, πραγματικά να το λέω. Εγώ μπήκα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όχι για να επηρεάσω καταστάσεις, ούτε για να προωθήσω τις δουλειές μου. Ούτε εργολάβος είμαι, ούτε μεσάζοντας είμαι,
ούτε υπερτιμολογούμε υπηρεσίες εναντί του κράτους, όπως δυστυχώς συνέβη με τους εθνικούς μας προμηθευτές όλα αυτά τα χρόνια που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, ούτε δουλειές με το δημόσιο κάνω, ούτε προτίθομαι να κάνω στο μέλλον. Ούτε έχω ανάγκη να περνούν από τη Βουλή χαριστικές τροπολογίες. Ούτε βέβαια περιμένω από την εκάστοτε κυβέρνηση να μου ρυθμίσει, να μου χαρίσει δάνεια των επιχειρήσεών μου. Τα νέα και το βήμα βαδίζουν εδώ και έναν αιώνα στα μονοπάτια της αντικειμενικής και ποιοτικής ενημέρωσης, έχοντας δώσει ισχυρό στίγμα σε όλες τις κρίσιμες ιστορικές στιγμές του τόπου και μάλιστα με κοινωνικά προοδευτικές τάσεις. Όταν λοιπόν υπήρχε κίνδυνος για την επιβίωσή τους, θεώρησα υποχρέωσή μου να βοηθήσω να παραμείνουν στο διαχρονικό δημοσιογραφικό τους επίπεδο, στην ίδια δημοκρατική γραμμή, εκφράζοντας το σύνορο των πολιτικών παρατάξεων και μακριά από άθλιες σκοπιμότητες και μεθόδους που έχουν κατακλείσει δυστυχώς ένα σημαντικό μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Και φυσικά να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας ενός δημοσιογραφικού δυναμικού που κατά την άποψή μου ήταν, είναι και θα είναι του κορυφαίου στην πατρίδα μας. Θα ήταν τεράστιο πλήγμα για την πολυφωνία του τύπου και την ίδια τη δημοκρατία στην Ελλάδα αν το βήμα και τα νέα έκλειναν ή επιζούσαν ως θλιβερά δείγματα κίτρινου τύπου, όπως δυστυχώς έχει κατά ανάληψη συμβεί με ιστορικές εφημερίδες στην Ελλάδα. Αν δηλαδή αντί να επιτελούν το ιστορικό τους ρόλο, μετατρέπονταν σε χειραγωγημένα όργανα προπαγάνδας, αμφιβόλου χρηματοδότησης και αξιοπιστίας, όπως αυτά που είτε πορεύονται επί χρόνια με τη λογική των δημοσιογραφικών συμβολέων, είτε έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για να εξυπηρετήσουν την κυβέρνηση. Αυτή ήταν η μοίρα που δυστυχώς προόριζαν οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ για το πιο ιστορικό δημοσιογραφικό συγκρότημα της χώρας. Δεν τους ένοιαζε αν το βήμα και τα νέα θα κατέληγαν σε αμφιβόλου προέλευση κεφάλαια που μπορεί ακόμα και να προκαλούσαν την αντίδραση των παραδοσιακών συμμάχων της χώρας, αρκεί να εξυπηρετήσουν την προπαγάνδα τους, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, βέβαια, κύριε Πρόεδρε, σας κατηγορούν ότι έχετε θέσει τα ΜΜΕ που ελέγχετε στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι λάθος. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι κατ' ουσίαν αυτές τις ιστορικές εφημερίδες που είχαν μια κεντρώα με προέλευση και κατεύθυνση πολιτική, τις έχετε στρίψει προς τα δεξιά. Όχι. Για να στηρίξετε Μητσοτάκη. Δεν συμφωνώ. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 2 χρόνια από τη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της ιδιοκτησίας και νομίζω ότι έχει γίνει φανερό ότι έχουν καταφέρει αυτό που υποσχεθήκαμε. Οι εφημερίδες διατήρησαν στο ακέραιο το κύρος τους, ενώ οι διευθυντές τους αφήνουν ελεύθερες αυτές τις κορυφαίες πένες να ασχίσουν το δημοσιογραφικό τους λειτουργήμα, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς υποδείξεις. Και αυτό το έχουν αγκαλιάσει οι αναγνώστες μας και το βλέπουμε κάθε μέρα και κάθε Κυριακή. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και νομίζω ότι εδώ δένει αυτό το ερώτημα απόλυτα για το γεγονός ότι στηρίζεται οικονομικά την τοπική νομαρχιακή επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ανακοινώσεις του τον τελευταίο καιρό σας χαρακτηρίζει χρηματοδότη της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε βγήκε και σας ευχαρίστησε και δημόσια ο πρόεδρος της νομαρχιακής. Μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε αλήθεια, πρόεδρε. Βέβαια είναι αλήθεια. Και δεν το κρύβουμε. Όλα στο φως, είπαμε, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά έχω δει πολιτικές αθλειότητες, αλλά ομολογώ ότι ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του εδώ ξεπέρασαν κάθε όριο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έφτασαν στο σημείο να με μέμφονται επειδή στη μνήμη του πατέρα μου Μιλτιάδη Μαρινάκη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά, συνεισέφερα μαζί με πολλούς άλλους γνωστούς πειραιώτες, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κουρκίδης, όπως ο υποψήφιος βουλευτής ο Γιάννης Μελιλάς, στον εξοπλισμό των νέων γραφείων της ΝΟΔΕ Πειραιά. Ωστόσο, τις ευχαριστίες του Προέδρου, του κ. Βοηδονικόλα, προς όλους τους ανθρώπους, τις έκαναν γαργάρα στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Κουμουνδούρου, λιδωρώντας και πάλι αποκλειστικά εμένα. Ξέρετε γιατί, κύριε Χατζηνικολάου? Για 3 υπολογιστές και 2 air conditioning, που ήταν η προσφορά μου μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έγινε σε δημόσια θέα. Επαναλαμβάνω, 3 υπολογιστές και 2 air conditioning. Ούτε 1000 ευρώ. Αυτή είναι η διαπλοκή που μου καταλογίζουν και είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα και ανάξια σχολιασμού.
ξέχασαν να μας πούν για την πραγματική διαπλοκή. Ποια είναι η πραγματική διαπλοκή? Αυτή που στείνεται όταν μπαινοβγαίνουν ο κάθε φιλεγόμενος επιχειρηματίας από την πίσω πόρτα καθημερινά στο μαξί μου, με φακέλους, τσάντες και εν πάση περιπτώσει, όπως σας είχα πει, ο πατέρας μου ήταν βουλευτής της Δημοκρατίας και στη μνήμη του θα αναλάβανα ευχαρίστως και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες στο φως. Ούτε σε υπόγεια, ούτε από πίσω πόρτες. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. 8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Προσκεκλημένος σήμερα ο επικεφαλής του Ολυμπιακού, ο ηγέτης του Ολυμπιακού, ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο γνωστός εφοπλιστής και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιάννη Μόραλη στο Πειραιά. Τώρα βέβαια εδώ δεν ξέρω, μου έρχεται έτσι στη γλώσσα μου, γιατί έχει δικαίωμα να πολιτεύεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά για δημοτικό σύμβουλος και δεν έχει δικαίωμα ο Πέτρος Κόκαλης να πολιτεύεται για το Ευρωκοινοβούλιο με το ΣΥΡΙΖΑ? Έχει κάθε δικαίωμα και του ευχήθηκα καλή επιτυχία και καλή πορεία όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Τώρα, όταν μιλάμε για διαπλοκή... Το κάνω για εισαγωγή το ερώτημα για να ρωτήσω για τον Πειραιά. Πέστε. Λοιπόν, όντως του ευχηθήκατε καλή επιτυχία, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει ηλεκτρισμός και ένταση τώρα εδώ, γιατί εσείς αισθάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντί σας, εκείνος πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, λογικό είναι να... Μα λογικό ήταν να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δουλειές έχουν το ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά τον πατέρα του, καλά κάνει και ο Πέτρος και υποστηρίζει τον πατέρα του σε αυτή την υπόθεση και τις επιχειρήσεις του. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει στη δημοκρατία που ζούμε, έχουμε ελευθερία κινήσεων και λοιπόν, όπως σας είπα. Πριν πάω στον Ολυμπιακό, που εκεί δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι χάσαμε δύο πρωταθλήματα μαζί με το φετινό, αλλά αυτό θα είναι επόμενο ερώτημά μου, θέλω να ρωτήσω για το Πειραιά. Τι κάνατε εκεί σαν δημοτικός σύμβουλος? Θυμάμαι ότι είχατε υποσχεθεί και θέσεις εργασίας στον Πειραιά και μάλιστα τότε είχατε κατηγορηθεί για λαϊκισμό. Τι έχετε να παρουσιάσετε σαν δημοτικός σύμβουλος από τα τελευταία αυτά χρόνια? Όπως είχα πει, η δημιουργία των συνθήκων για νέες θέσεις εργασίας και η προσέλκυση επενδύσεως ήταν κεντρικός μας στόχος. Αλλά αν θέλετε και ένα προσωπικό στοίχημα για τον Πειραιά. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η καμπάνια μας για τους τουρίστες που έρχονται στην πόλη μέσω της κρουαζιέρας και στους οποίους διανεμηθήκαν 2 εκατομμύρια βιβλία ενημερωτική οδηγή για την ιστορία, τα αξιοθέατα αλλά και το σύγχρονο πρόσωπο του Πειραιά. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά που έχουμε κάνει, καθώς επίσης και στο site στο οποίο έχουν μπει πάνω από 1.500.000 άνθρωποι και παρακολουθούν το Πειραιάς Destination. Παράλληλα, οι σημαντικές παρεμβάσεις στο μέτωπο των αναπλάσεων των κεντρικών οδών του Πειραιά, όπως ο Σωτήρος, Τσαμαδού και στην περιοχή του Τρούμπας, καθώς επίσης και στον Άγιο Διονύση, είχαν σημαντικά και απτά αποτελέσματα. Ενώ το 2014, κύριε Χατζηνικολάου, η ανεργία στην πόλη έφτανε το 27%, σήμερα ανέρχεται σε 18,5%. Γεγονός που σημαίνει ότι την τελευταία πενταετία υπήρξαν 17 νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 2014 είχαν βάλει λουκέτο 90 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πόλη και από τότε μέχρι το 2018 έχουν δημιουργηθεί 587 νέες επιχειρήσεις. Ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουν προστεθεί άλλες 134. Και φυσικά συνεχίζουμε. Προχωράει η ανάπλαση στον Άγιο Διονύση που ήδη δουλεύουν 1.700 άνθρωποι σε νέες θέσεις εργασίας και σε ένα χρόνο που τελειώνουν τα κτίρια, τα νέα κτίρια στον Άγιο Διονύση, θα μιλάμε για 7.000 θέσεις εργασίας. Επίσης προχωράει και η αντίστοιχη ανάπλαση στο Μικρολίμανο που θα αλλάξει σημαντικά τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής. Άρα λοιπόν το κερδίσαμε το στοίχημα σε πολύ αντίξωες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Όπα, έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο ακροατή, το οποίο έχει μία βάση. Λέει, είπε πριν ο πρόεδρος
ότι στο μαξί μου μπαίνουν από την πίσω πόρτα επιχειρηματίες με βαλίτσες. Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσει τι εννοεί και αν έχει στοιχεία γιατί δεν πηγαίνει στον εισαγγελέα να τα δώσει. Ναι, αυτό που είπα είναι το εξής. Ότι όταν με κατηγορούν και το έχουν κάνει σλόγγαν για μια χρηματοδότηση των τοπικών γραφείων της ΝΟΔΕ Πειραιά και συζητάμε, όπως σας είπα, για δύο air condition και τρεις υπολογιστές που η αξία τους δεν είναι πάνω από 1.000 ευρώ, καθώς επίσης και άλλοι επιχειρηματίες έπραξαν το ίδιο. Σας λέω και πάλι, όταν και αυτά έχουν γραφτεί, όταν στο μαξί μου κάθε μέρα μπαινοβγαίνουν διάφοροι επιχειρηματίες, όταν λέμε με τσάντες και φακέλους, ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει την τσάντα του, έχει τα χαρτιά του, δεν έπεται, μην πάμε ότι όλοι μπορεί να έχουν χρήματα μέσα στη βαλίτσα τους ή μέσα στη τσάντα τους ή μέσα στο φακελό τους. Από εκεί πέρα δεν είναι η βαλίτσα, είναι η τροπολογία. Είναι το τι κάνει η κυβέρνηση για αυτούς και για παράδειγμα, γιατί κοιτάξτε, με προκαλείτε κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω το εξής για άλλο ένα τεράστιο σκάνδαλο που δυστυχώς έχει να κάνει πάλι με τον Σωκράτη Κόκαλη και με μια τροπολογία πρόσφατη του καζίνου της Πάρνηθας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν επιχειρήσει οι ιδιοκτήτες του να το μεταφέρουν στο κέντρο της Αθήνας ή κοντά στην Αθήνα. Δεν μπόρεσε με καμία κυβέρνηση. Με καμία όμως κυβέρνηση. Εδώ παραλίγο να πέσουν κυβερνήσεις γι' αυτό. Θυμάστε τότε με το Φλίσβο και αυτό όλα. Και μέσα σε μια νύχτα, μόλις μπήκε ο κύριος Κόκαλης στη μετοχική σύνθεση, είχαμε τροπολογία και το μεταφέρουν. Τι έχει να μας πει ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό? Τι έχει να μας πει ο λαλίστατος κύριος Παπάς γι' αυτό? Ή αυτά που βλέπουμε με τον κύριο Πετσίτη, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Πετσίτης, επειδή είχα την τιμή να το γνωρίσω σε μια εκδήλωση του Ολυμπιακού και μια selfie του κύριου Πετσίτη, μου είχαν βγάλει και ένα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα των συντακτών, ήταν ένας τύπος που είχε έρθει εκεί μαζί με τους ανθρώπους της Νόβα, θέλησε να βγάλει μια selfie γιατί ήταν Ολυμπιακός, γιατί μπάνιζε παντού τη σχέση του με τον κύριο Παπά. Μια έπαιρνε τηλέφωνο τον κύριο Παπά, μια έκανε ότι έπαιρνε τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα. Ένας γραφικός τύπος. Αυτός λοιπόν ο τύπος που ήταν γκαρσόνι, τι ήταν αυτός, μπορεί να έπαιρνε 1.000 ευρώ, ξαφνικά υπόγραψε συμβάσεις με διάφορους επιχειρηματίες, 100.000 με τον έναν, 50.000 με τον άλλον, 150.000 με... Αυτά τα χρήματα λοιπόν που εισέπραξε ο κύριος Πετσίτης, ένας επιχειρηματίας, γιατί και εγώ επιχειρηματίας είμαι, για να πληρώσει έναν άνθρωπο ο οποίος ο μισθός του είναι 1.000 ευρώ, άντε να φτάσει στα 2, να φτάσει στα 5 με υπερορίες και του δίνεις, και υπάρχει ένας πλουτισμός χωρίς να μπορείς να δικαιολογήσει το γιατί, κάποιος θα έχει εισπράξει αυτά τα λεφτά. Ας βγει λοιπόν ο κύριος Πετσίτης να μας πει ποιος έχει εισπράξει τα λεφτά. Ας βγει ο κύριος Παπάς. Μην κρύβονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ο άνθρωπος αυτός πλούτησε. Γιατί πλούτησε? Το είχαν βγάλει το Βήμα. Έμπαινε στη ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ. Και ξέρετε τι έγραφε στην είσοδο? Μαξί μου. Υπόγραφε μια σύμβαση με τον επιχειρηματία για να τον βοηθήσει. Εισέπρατε χρήματα. Χιλιάδες ευρώ. Τι γίνανε αυτά τα ευρώ? Πάμε στον Ολυμπιακό. Γιατί έχω και δεκάδες ερωτήματα από φίλους που είναι Ολυμπιακοί. Τι έφταιξε και χάσαμε τα δύο τελευταία πρωταθλήματα? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες και να μιλήσω για τη διαιτησία, να μιλήσω για την τύχη μας και για άλλους παράγοντες. Εμείς κερδίσαμε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Στην Ευρώπη είχαμε τεράστιες επιτυχίες και ο Ολυμπιακός οδηγήθηκε στην ψηλότερη θέση στη βαθμολογία του στην Ευρώπη. Είχαμε μια κακή χρονιά που, ξέρετε, μπορώ να το εξηγήσω, αλλά στον Ολυμπιακό δεν μας ταιριάζουν οι δικαιολογίες.
Είχαμε λοιπόν μια κακή χρονιά το 2017-18, δικαιολογημένα ορισμένες φορές, αδικαιολόγητα άλλες. Αποφασίσαμε λοιπόν να χτίσουμε πέρυσι μια καινούργια ομάδα. Το κάναμε σχεδόν από το μηδέν. Η φετινή μας παρουσία είχε την τεράστια επιτυχία και πρόκληση απέναντι σε μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα, τη Μίλαν. Και καθώς επίσης, ίσως, που είναι ίσως η ιστορικότερη πρόκληση του Ολυμπιακού στην ιστορία του, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι φέτος παίξαμε διαφορά το καλύτερο ποδόσφαιρο. Για το τι έφταξε θα μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ωστόσο, αυτό που θέλω να επικεντρωθώ είναι στο μέλλον. Και να σας πω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και θα επαναφέρουμε τον Ολυμπιακό εκεί που το αρμόζει. Οπότε όλοι πρέπει να μας ήσυχοι. Όμως, την καλύτερη απάντηση για το τι κάναμε φέτος την έδωσε ο κόσμος του Ολυμπιακού, που σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι γέμιζε το Καραϊσκάκι και χειροκροτούσε την ομάδα μας. Ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκι και ήμασταν πρώτοι με διαφορά στα εισιτήρια. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, τέτοιες εικόνες ενώ το πρωτάθλημα είχε χαθεί? Το γεγονός αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα και πλέον είναι άμεση υποχρέωση όλων μας να επαναφέρουμε τον Ολυμπιακό στην κορυφή και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερες χαρές σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Τώρα, κλείνοντας, δεν ξεχνώ ότι είστε εφοπλιστής και μάλιστα επιτυχημένος εφοπλιστής. Πότε θα αρχίσουν οι εφοπλιστές, κύριε Μαρινάκη, να πληρώνουν και κάτι στο ελληνικό δημόσιο? Αυτό. Για να αποδείξουν ότι πράγματι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και ότι μπορούν να συμβάλλουν στο να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο. Και σας ρωτώ γιατί κάπου διάβασα ότι φέτος, για παράδειγμα, θα δώσουν λιγότερα χρήματα από ό,τι δώσαν τις προηγούμενες χρονιές. Κοιτάξτε, αυτό το είχα πει και πριν από 5 χρόνια που είχαμε συζητήσει και ήμουν και ο πρώτος πριν πάρα πολλά χρόνια στην Ένωση Εφοπλιστών που είχα μιλήσει για την ανάγκη να πληρώνουν οι εφοπλιστές παραπάνω χρήματα. Τώρα έχουν φτάσει σε ένα σημείο οι Έλληνες εφοπλιστές το τελευταίο χρόνο να έχουν πληρώσει πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ σαν έκτακτη εισφορά, και ήθελα να σας πω ότι το χρόνο και ότι τα τελευταία χρόνια μόνο εγώ σε έκτακτες προσφορές στην εταιρεία μου έχω πληρώσει πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουν γίνει βήματα και πιστεύω ότι είναι και τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι εφοπλιστές κάθε χρόνο που σας λέω από την έκτακτη εισφορά είναι πάνω από 78 εκατομμύρια συν οπωσδήποτε και τις εισφορές στα ταμεία, αλλά επίσης έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορες καταστροφές με ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα, τελευταία στο Μάτι πρέπει να ξόδεψαν πάνω από 24 εκατομμύρια ευρώ η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, και από την άλλη πλευρά η Ένωση Βιομηχάνων είχαν μαζέψει 400.000 ευρώ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και επίσης πιστεύω ότι συνεισφέρουν πολλά στο τόπο μας και εγώ θα ήθελα να συνεισφέρουν και ακόμα περισσότερο, και είναι κάτι το οποίο είχα μιλήσει γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Δέχομαι πυροβολισμούς από πολλούς Ολυμπιακούς ότι επειδή δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, δεν ρώτησα για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί. Θέλω ένα σχόλιο σας, ναι. Ένα σύντομο σχόλιο. Ναι, θα σας μιλήσω και για τον μπάσκετ, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι για τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, όπως είναι το βόλεϊ, όπως είναι το πόλο, η κολύμβηση, το μπάσκετ γυναικών. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Νομίζω το πιστεύω ότι το ξεκαθάρισα πριν από λίγο καιρό με μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες του μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι η αδελφή Αγγελόπουλη. Και θα παραμείνουν. Πιστεύω ότι έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Έχουν φέρει 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουν φέρει ελληνικά πρωταθλήματα. Αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Εγώ τους στηρίζω και είμαι δίπλα τους.
ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα μαζί τους. Και όπως σας είπα και πάλι, τους στηρίζω. Και δεν χρειάζεται ο κόσμος του Ολυμπιακού να ανησυχεί. Εδώ είμαστε εγγυητές. Κλείνουμε. Οτιδήποτε. Και κάτι άλλο για τον Εραστέχνη. Για τον Εραστέχνη. Τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, όπως σας είπα, το 2010 τον παραλάβαμε με 7 εκατομμύρια χρέη και διαλυμένο. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 9 χρόνια, έχουμε εξοδέψει για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι στα λόγια, είναι με αποδείξεις, είναι με εμβάσματα, κανονικότατα. Λοιπόν, και τι έχουμε δει? Έχουμε δει ένα θαύμα. Έχουμε δει ότι η ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ των ανδρών, των γυναικών, στο πόλο των ανδρών, των γυναικών, έχουν φέρει στην Ελλάδα Champions League, έχουν φέρει ευρωπαϊκά τρόπαια, είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, στον κόσμο, που να συντηρεί τόσα πολλά τμήματα και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Και αυτό με μεγάλη μου χαρά είναι κάτι το οποίο μπορέσαμε να το πετύχουμε με πολύ σκληρή δουλειά, όπως ο κύριος Κουντούρης, ο πρόεδρος του Εραστέχνη, αλλά με τη στήριξή μας και με πολλά χρήματα. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το θαύμα, κύριε Χατζηνικολάου. Κλείνουμε, γιατί έχουμε μπει και στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε κλέψει 10 λεπτά από το Μάνο το Νιφλή. Θέλω, κλείνοντας, να ρωτήσω, αυτή η κόντρα, η συνεχής κόντρα με την κυβέρνηση, σας έχει καταβάλει ψυχικά? Σας έχει εξουθενώσει ψυχικά? Ξέρετε, γιατί πρόκειται για μια συνεχή και πολύ σκληρή κόντρα. Σε καθημερινή βάση, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για μένα να λυγίσω. Έχω μάθει στα δύσκολα, αλλά το σπουδαιότερο σε αυτή την κόντρα είναι ότι δεν έχω κάτι να φοβηθώ και δεν υπάρχει περίπτωση λόγω χαρακτήρα να κάνω πίσω. Δυστυχώς, για την δική τους ατζέντα και για να καλύψουν την ανυπαρξία τους σε μεγάλα προβλήματα του τόπου μας, σε προδοσίες όπως το μακεδονικό που έχει γίνει, καθώς επίσης και σε μια μεγάλη κοροϊδία του ελληνικού λαού με το μνημόνιο, με τους καθημερινούς πληστηριασμούς, με πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, προσπαθούν να μεταφέρουν την ατζέντα κάπου αλλού και να λένε τι, να πάνε έτσι στις εκλογές, ότι Μαρινάκης, χρηματοδότηση της Δημοκρατίας, βρώμικο χρήμα και όλες αυτές οι αηδίες και οι σκευωρίες που σε καθημερινή βάση προσπαθούν με μια μαύρη προπαγάνδα να παραμυθιάζουν, και αυτή είναι η αλήθεια, και να αποπλανούν, να αποπροσανατολίζουν τους Έλληνες. Λοιπόν, εγώ δεν θα τους κάνω τη χάρη. Ο Μαρινάκης είναι εδώ. Αγαπάει τον τόπο. Θα συνεχίσει δυναμικά και θα είμαστε απέναντι μέχρι τελικής δικαίωσης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω ότι ήταν μια συνέντευξη που είτε συμφωνεί κάποιος μαζί σας είτε όχι θα συζητηθεί πάρα πολύ τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ναι. Και επίσης τους προκαλώ, όπως σας είπα, να απαντήσουν και να απαντήσουν με επιχειρήματα. Σαφές.